πιστεύετε ότι θα φύγει πρώτος από τα ζευγάρια? Ποιος θα φύγει πρώτος δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρη ότι στα φαβορί θα είναι ο Γιώργος Μαυρίδης. Έτσι νομίζω. Θα κονταροχτυπηθούμε στον τελικό. Ακούσω ο Μαυρίκιος. Γιατί? Εντάξει, μόνο που είδα την Κατκάτ, μια ξεημέρα πρέπει να βρείτε την Κατκάτ και την Βίμπα σε ένα μαγιό, βέβαια. Α, τι ωραία. Και να δείξει και η Κατκάτ την τρέλα που κουβαλάει. Είναι εδώ, τις βλέπετε. Οπότε νομίζω έχουν. Εμένα μου αρέσει η Ρασέλ με τη μαμά. Δηλαδή όλα τα ζευγάρια είναι πολύ ωραία και έχουν κάνει πολύ ωραίο, όπως το λένε, έχουν διαλέξει πολύ ωραία ζευγάρια. Αλλά περιμένω να τους δω γιατί μου αρέσει η μαμά. Αυτά τα κοσμήματα που φοράει η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι δικά της, ναι, έχει πολύ ωραία κοσμήματα. Λοιπόν, σε ποιον πάμε τώρα? Α, στην Κριστίνα Παπά, η οποία γίνεται και γιαγιά. Έλα, Έλενα μου. Περίμενε τώρα να δεις, έχω ξεκινήσει από τις 5. Τώρα αυτή τη στιγμή στο Van Gogh είναι 4. Van Gogh, Van Gogh. Και 3 λεπτά. Σε ποιο είναι το Van Gogh? Van Gogh. Έρδεψε τον... Εννοείς την Van Gogh. Ο Van Gogh είναι... Καλύτερο. Ο Van Gogh είναι... Βίνς. Λοιπόν, ακούστε με. Ναι. Ακούστε με. Θα ξεκινήσουμε το εισιτήριο της Χριστίνας Παπάς φεύγοντας από την Ελλάδα. Το εισιτήριο ήταν οικονομικό. Έδωσε 1.850 ευρώ για να το κάνει business. Την αγαπώ. Εμένα αυτό με τρέλανε. Αλλά όλα αυτά μέχρι σήμερα το πρωί. 5 ώρα λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνό μου από την Van Gogh. Αυτό μπορείτε, αφήστε με τώρα να σας το πω το θέμα. Ναι. Η Χριστίνα Παπά δεν έφυγε από εκεί, τέλος πάντων, από το Van Gogh να πάει στην Καμπότζη, που οι περισσότεροι παίχτες είναι στην Καμπότζη. Λέει, γιατί εχθές το βράδυ, περίμενα να δεις την ομορφιά της, στο Van Gogh λοιπόν, τους είπανε δεν θα βγείτε να πάτε βόλτα. Και εκείνη πήγε. Χριστίνα Παπά πήγε. Περίμενε. Έχασε το διαβατήριό τη. Είναι στην Van Gogh. Η Van Gogh, δεν ξέρω τέλος πάντων. Ναι. Μόνη μαζί με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης τραβάει τα μαλλιά του γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να πάνε χωρίς την Καμπότζη. Τα νεύρα μου κρόσιμα αυτές τις χώρες. Και αυτή τη στιγμή. Περιμένω από την Άρα για να καταλάβω. Είναι εκτός παιχνιδιού από την πρώτη μέρα ή όχι? Προς το παρόν, χωρίς διαβατήριο δεν μπορεί να πάει. Περιμένω εξελίξει από την πρεσβεία. Ναι, είναι τρελή. Το περίμενα από τη Χριστίνα Παπά να το κάνει αυτό. Είναι χρόνια φίλη μου. Ήμουν σίγουρος ότι θα βγει έξω να δει και να διασκεδάσει. Εγώ το καταλαβαίνω. Άκου, Δημήτρη μου, να βγει. Να βγει, βράχα. Το διαβατήριο, γιατί το σέρνει μαζί σου? Όχι, πρέπει να το πει. Γενικώ στο εξωτερικό ταξιδεύει. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει διαβατήριο καθόλου. Να μην το έχανε, βράχα. Όχι, το είχε μαζί τη. Πρέπει να πάει πρεσβεία τώρα με μεγάλη διαδικασία. Νομίζω μέχρι το βράδυ θα έχει λυθεί το θέμα και θα συνεχίσει. Βγάζει διαβατήριο και έχει ηλικία 10 χρόνια. Ορίστε. Το ήξερε. Να πούμε όμως ότι εδώ δεν πήγαινε ταξίδι να ψυχήσει και έκανε το διαβατήριο. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που υπάρχουν και κανόνες. Υπάρχουν και άλλα ζευγάρια. Αυτό. Ακόμα και κανόνες του παιχνιδιού τη βγάζουν εκτός ή όχι. Μέχρι εκεί φτάνω. Θα πάρω τηλέφωνο τώρα στην Καμπότζη. Πάρω και τον Γεωργιάδη, μπορεί να ξέρει να έχουν μιλήσει. Αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι ξεκινάει αφού του φτάσει εκεί και ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν με λεωφορείο. Έξω γιατί έχει κανόνες. Προσέξτε όμως κάτι, παιδιά. Αυτό που λέει η Έλενα είναι πολύ σημαντικό. Οι άλλοι έχουν πάει στην Καμπότζη. Αυτή άρα λοιπόν δεν μπορεί. Για Καμπότζη. Φτάνουν σε περίπου μία ώρα Καμπότζη. Λοιπόν, άρα... Ποιο είναι ο σκοπός του παιχνιδιού? Να συνεχίζει τη διαδρομή. Όποιο μείνει τελευταίο για είναι εκτός παιχνιδιού. Άρα θα περιμένουν οι άλλοι στην Καμπότζη την Παπά. Όχι, άρα εκ των πραγμάτων θα βγει εκτός παιχνιδιού. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Περίμενε. Μέχρι εκεί έμαθα. Μάνα, 5 ώρα το πρωί με πήραν. Κοιμόμουν κιόλα η κακομοίρα δηλαδή, με την Καμπότζη και τον Βαγκόγκ. Υπάρχει περίπτωση παραγωγή να κάνει μια εξαίρεση για να μπει πάλι μέσα Χριστίνα Παπά? Θα πρέπει όμως να περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι. Παιδιά, για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει διαβατήριο. Να βγάλουν φωτογραφία, να βρουν τον τρόπο να βγάλουν τα. Πάντως ο γιος, ο Δημήτρης, έχει καταστεναχωρηθεί το παιδί. Είναι λογικό γιατί δεν πάει για ένα σκοπό. Έλενα, ο Van Gogh συμμετέχει στο παιχνίδι. Ο Van Gogh. Όπως Βαγγολί. Όπως Βανζέλ. Παπαντώ. Σε αυτή είμαι αυτή. Τώρα φεύγουμε από την Καμπότζη και τον Van Gogh και την Van Gogh.